Επιστολή με 11 οδηγίες και 4 εισηγήσεις απίφθινε Υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για διορθωτικά μέτρα στα τμήματα επειγόντων των περιστατικών στα κρατικά νοσηλευτήρια. Η Υπουργός Υγείας παρεμβαίνει τηλεφωνικώς στα νέα του Αντένα. Κυρία Υπουργός, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αρχικά, από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων σας, εντοπίσατε αρκετά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των ΤΑΕΠ. Να ρωτήσω ποιες εισηγήσεις και οδηγίες αποστείλατε στον ΟΚΙΠΗ με στόχο την επίλυσή τους και τι ακριβώς ζητάτε εσείς από τον οργανισμό. Βασικά, έχουν εντοπιστεί αρκετά κενά στα θέματα της εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Άρα πρώτη στο μέλημά μου είναι να δώσουμε μια θετική εικόνα, γιατί είναι και η βιτρίνα των δημόσιων νοσηλευτηρίων μας τα ΤΑΕΠ. Και αυτή η βιτρίνα δεν ήταν τόσο καλή και δεν είναι τόσο καλή όσο αξίζουν αυτά τα δημόσια νοσηλευτήρια με τους καλούς μας γιατρούς, καλούς μας νοσηλευτές που προσπαθούν με τις μέγιστες δυνάμεις να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς μας. Άρα άξιζε αυτή η ιδιαίτερη προσπάθεια να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση στα ΤΑΕΠ, όχι γιατί φταίνε οι γιατροί και νοσηλευτές, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που χρειάζονται βελτιώσεις. Άρα με πρωτοβουλία διοικητήμου ως Υπουργείο Υγείας, ως πολιτικός προϊστάμενος του ΟΚΙΠΗ, έχουμε έρθει σε συνεργασία μαζί τους και προσπαθούμε με οδηγίες και εισηγήσεις να βελτιώσουμε τα ΤΑΕΠ. Να ρωτήσω αν έχουν δοθεί κάποια χρονοδιαγράμματα ώστε να επιληθούν όλα αυτά. Σίγουρα με χρονοδιάγραμμα έτσι μέχρι το τέλος του Μαΐου όλα να έχουν υλοποιηθεί, όλες αυτές οι οδηγίες και εισηγήσεις. Και να υποθέσω ότι τέλος Μαΐου θα βρεθείτε στα ΤΑΕΠ ώστε να δείτε αν όλα αυτά που ζητήσατε έχουν γίνει. Δεν θα περιμένω μέχρι το τέλος του Μαΐου. Ήδη σήμερα ήμουν στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας για να δω αν υπήρξε διαφορά. Και πραγματικά ήμουν χαρούμενη σήμερα, γιατί έχω δει μια βελτίωση από την πρώτη φορά που είχα επισκεφτεί το ΤΑΕΠ Λευκωσίας. Μήπως η βελτίωση υπήρχε επειδή γνώριζαν ότι θα πάτε? Συγγνώμη. Μήπως αυτή η βελτίωση υπήρχε επειδή γνώριζαν ότι... Ίσως... Όχι, δεν γνώριζαν. Ήταν τελείως απρόπτη η επίσκεψή μου. Τελείως απρόπτη. Και αυτό θα κάνω, απρόπτες επισκέψεις, για να συγκρίνω την πρώτη μου επίσκεψη με τη δεύτερη μου επίσκεψη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε αν όντως υπάρχει διαφορά από τη μια επίσκεψη στην άλλη, με τις βελτιωτικές δράσεις που έχουμε θέσει για να υλοποιηθούμε. Χθες ολοκληρώθηκε και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για στελέχωση του ΤΑΕΠ ΠΑΦΟΥ. Υπήρξε ικανοποιητικό ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι, αυτό το θέμα έληξαν χθες οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο ΤΑΕΠ της ΠΑΦΟΥ και αρχίζουν οι συνεντεύξεις τη Δευτέρα και ευχόμαστε ότι πολύ σύντομα το ΤΑΕΠ ΠΑΦΟΥ θα στελεχωθεί με το επαρκή αριθμό των ιατρών που... Είχατε βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα 3 εβδομάδων για προσλήψεις? Συγγνώμη. Είχατε βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα για 3 εβδομάδων ώστε να γίνουν αυτές οι προσλήψεις? Ναι, μάλιστα. Το έχω θέσει το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και πιστεύω τώρα... ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Και τώρα γίνονται ενέργειες, κυρία Κανάρη, και για στελέχωση των ΤΑΕΠ παιδιών με επιπλέον ιατρούς. Ναι, γίνονται και οι προσπάθειες. Εκεί έχουμε μια μικρή δυσκολία, γιατί δεν βρίσκουμε παιδιάτρους που να ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ΤΑΕΠ των παιδών. Αλλά θα ενταποποιηθούν οι προσπάθειες, γιατί χρειάζεται. Από ό,τι φαίνεται, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζοντας στους σχεδιασμούς του ΤΑΕΠ παιδών. Γι' αυτό δεν θα το αφήσουμε ούτε και αυτό έτσι στο περιθώριο. Θα υποσχόμαστε ότι θα βρούμε λύση. Κυρία Κανάρη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.